Σας το είπε, εκεί ήσασταν. Ναι, το είπε. Δεν το κάνω για τον ίδιο, το κάνω για τον τόπο μου. Σας ενοχλεί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στον κύριο Αμανατίδη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Άλλος είχε το χρήσμα στις εκλογές, αλλά άλλος έχει την πραγματιστική στήριξη καθημερινά. Κύριε... Αυτό ας το αναλογιστεί η Νέα Δημοκρατία. Το και... ξέρετε γιατί το λέω, γιατί τον είδαμε και τον κύριο Αμανατίδη μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη όλες τις μέρες, με τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άλλος είχε το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, άλλος βλέπουμε έχει τη στήριξη καθημερινά. Σας ενοχλεί? Άλλος έλεγε πριν τις εκλογές ότι δεν θα ρωτήσουμε τον Πρωθυπουργό τι θα κάνουμε στις τοπικές κοινωνίες, και άλλος μετά τις εκλογές βγήκε και ακύρωσε την διαγραφή του, αυτοακύρωσε τη διαγραφή του. Άλλος είπε επομένως ψέματα στον κόσμο ότι είναι ανεξάρτητος και συνέχεια έσπευσε να αλλάξει τα δεδομένα του. Δεν το σχολιάζω, είναι θέμα του κ. Μανατίδη και της Νέας Δημοκρατίας. Η δικιά μου θέση είναι σταθερή εδώ και τόσα χρόνια. Υπερασπίζομαι τα πιστεύω μου, τις αρχές μου, τις αξίες μου, με όποιο τίμημα, χωρίς να φοβάμαι να πω την αλήθεια, ακόμα και όπως στο παρελθόν διαγράφηνε έτσι ή απομακρύνθηκε από θέση ευθύνης. Γιατί ακριβώς έμαθα να λέω με θάρρος αυτά που πιστεύω τεκμηριωμένα και να αγωνίζομαι για αυτά προς όφελος του τόπου μου. Τα επόμενα πολιτικά σας έργα ποια είναι, κύριε Κασαπίδη? Δηλαδή, τι σχεδιάζετε να κάνετε? Και είδαμε πρόσφατα ένα δημοσίευμα και θέλω να μου το απαντήσετε. Τώρα θα μου πείτε, τώρα ένα δημοσίευμα είναι, που σας άφησαν εχμές ότι ευθύνεστε για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη Δυτική Μακεδονία. Δεν ήσασταν μπροστάρης. Το έχω και μπροστά μου τώρα και μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση. Γιατί δεν είστε ενεργεία περιφερειάρχης τώρα? Για να πούμε, είστε επικεφαλής μέσω ως αντιπολίτευση. Νομίζω πριν ότι είχατε δει. Σας άφησαν εχμές ένα δημοσίευμα της αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, ότι δεν ήσασταν μπροστάρι στις ευρωεκλογές σε όλη την περιοδία της Νέας Δημοκρατίας. Μακάρι να είχα τόσο μεγάλη δύναμη που να επηρεάζω και τα αποτελέσματα των εκλογών από μια θέση της αντιπολίτευσης, χωρίς να έχω την παραμικρή εξουσία στα χέρια μου. Προφανώς, αν έχω αυτή τη μαγική ικανότητα ως αντιπολίτευση, καταλαβαίνετε ότι ως συμπολίτευση θα μπορούσα να ανατρέψω δεδομένα που αφορούσαν και την εκλογή τη δικιά μου ή την εκλογή τις εκλογές εθνικές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά προφανώς είναι έτσι κακόβουλα και κακοπροαίρετα, γιατί θέλουν να συνεχίσουν έτσι να βάλουν εναντίον μου, να λασπολογούν όπως το κάνανε και πριν τις εκλογές και όπως αποδείχθηκε και αποδεικνύονται στην πορεία έτσι πολλά πράγματα που ήταν ψέματα και σκηνοθετημένα και αρχίζει και τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Ωραία. Τα επόμενα πολιτικά σας σχέδια ποια είναι? Σκέφτεστε να είστε ξανά υποψήφιος στις εκλογές το 28 ως υποψήφιος περιφερειάρχης, και αν θα μείνουν έτσι περιφέρειες, γιατί έχει ακουστεί ότι μπορούν να δούμε και συρρήκνωση των περιφερειών? Ή, και ένα τελευταίο που άκουσα τώρα τελευταίο, ότι αν γίνουν επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα δούμε και ξανά τον Γιώργο Κασαπίδη να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος βουλευτής. Ποια είναι τα σχέδιά σας, κύριε Κασαπίδη? Αυτή τη στιγμή είστε ο επικεφαλής της μέσος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτά είναι τα καθήκοντα που μου ανέθεσαν οι συμπολίτες μας και εκεί θέλω να τα αποκριθώ στο έπακρο. Οπότε μαζί με τους συνεργάτες μου, στο συνδυασμό και τους εκλεγμένους και τους μη εκλεγμένους, τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, παρακολουθούμε τα δεδομένα και ασκούμε την όποια παρέμβαση κρίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε, και αυτό θα το κάνουμε και το επόμενο διάστημα, διατηρώντας έτσι ενεργή την παρουσία μας στο πολιτικό προσκήνιο της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε κάθε περίπτωση δηλώνω ενεργός πολιτικός προς όφελος και της περιφερειάς μας και του τόπου μας και της πατρίδας μας. Είναι χρόνια αυτή η διαδρομή, κύριε Βακρατσά. Υπάρχει σωρευμένη εμπειρία και γνώση, γνωριμίες και διάθεση προσφοράς θυσιαστικής πρώτα για τον τόπο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο και το ξέρουν οι συμπολίτες μας. Ποτέ δεν προέταξα τα συμφέροντα τα προσωπικά, άλλωστε έχω θυσιάσει και την ίδια μου τη ζωή, την οικογενειακή μου ζωή, 20 χρόνια με τη σύζυγό μου, για την προσφορά στον τόπο μας. Άλλοι προτάσουν τα προσωπικά συμφέροντα και βλέπουμε συμπεριφορές μετάλλαξης από τη μια στιγμή στην άλλη, ακριβώς να προτάσουν τις προσωπικές διεκδικήσεις και τα ατομικά συμφέροντα, θυσιάζοντας το όφελος του τόπου. Μάλιστα. Και το βλέπουμε και σήμερα έτσι με συμπεριφορές που ανέφερα και στην αρχή ότι είναι επιζήμιες για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά τώρα κατόπιν ερωτήσεις αρχίζει και καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πολλά που ακούστηκαν πριν τις εκλογές ήταν ψέματα και φρούδες υποσχέσεις. Μάλιστα. Άρα δηλαδή παραμένετε ενεργός στην πολιτική και θα δείτε στην πορεία τι θα κάνετε. Θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο που κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να φύγετε. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη μετά τη χειροδικία στο αεροδρόμιο. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε συνεργαστεί με τον κύριο Αυγενάκη? Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις, να διαγράφονται ακόμα και κορυφαία στελέχη ενός κόμματος όταν φτάνουν σε τέτοια σημεία? Δεν πρέπει να
δίνονται αφορμές από δημόσια πρόσωπα, είτε της πολιτικής, είτε γενικότερα του δημοσίου βίου, τέτοιες αφορμές, με τέτοιες συμπεριφορές, γιατί αυτές δυστυχώς εκπέμπουν ένα λάθος μήνυμα και στην κοινωνία. Ο απλός πολίτης τι θα κάνει μετά, όταν θα δει τον πρώην υπουργό ή τον οποιοδήποτε, οποιοδήποτε πρόσωπο, φορέα, είναι θεσμικό, είτε να χειροδικεί, να λέει ψέματα, είναι συκοφαντή, να βγάζει μίσος και κακία. Έτσι εκπαιδεύουμε τους συμπολίτες μας? Όχι, με αγάπη και καλοσύνη, προσφορά στον τόπο, διακονούμε τους πολίτες και ούτε συκοφαντούμε τους αντιπάλους, ούτε τους αρπάζουμε από το λαιμό τους υπαλλήλους για οποιονδήποτε λόγο. Δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα, αν θέλουμε να χτίσουμε μια χώρα ανθρώπινη πάνω απ' όλα, με πίστη στις ανθρώπινες αξίες. Πρέπει να θυσιάζουμε το εγώ, τον εγωισμό μας, έτσι να κάνουμε υπομονή, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στον κόσμο, υπάρχει μια ένταση και πρώτοι εμείς πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα και να στρέχουμε σε κάθε συμπολίτη που είτε έχει δίκιο, είτε καθ' υπερβολήν κάποια πράγματα ζητάνε, να τους εξηγούμε με όμορφο τρόπο για να κάνουμε και τη ζωή μας πιο ανθρώπινη και πιο με ηθικό περιεχόμενο. Διαφορετικά, κύριε Βακατσά, θα φτάσουμε στα άλλα άκρα που βλέπουμε μεταξύ ζευγαριών να έχουμε πολλά επεισόδια οικογενειακής βίας που είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Είμαστε μια χριστιανική κοινωνία και οφείλουμε αυτό να το πιστεύουμε και να το καλλιεργούμε. Μάλιστα. Και ως δημόσια πρόσωπα να το υπηρετούμε με την προσωπική μας ζωή. Ωραία. Σας ευχαριστώ.